<ΣΠΔΗ> πάμε είναι. λίγο στο εμβόλιο. <ΣΠΟ> η Ρωσία έτρεξε. Το τρέχει. Τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό το οποίο ρωτούν και μα λένε και οι επιστήμονε, βασικά είναι ότι εάν η Ελλάδα παραμείνει με τόσο χαμηλά επιδημιολογικά δεδομένα, η πανδημία δεν αγγίζει το μεγάλο μέρο του πληθυσμού, δεν έχει ξεφύγει, όπω είπατε λίγο νωρίτερα, σε Γαλλία, Ισπανία, Ισπανία Ινωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Βέλγιο. Δεν θα πάρει από τι πρώτε εμβόλιο όταν και εφόσον ξεκινήσει. Τι ξέρουμε, τι θα πούμε τώρα σήμερα, στι τελευταίε δύο μέρε. Καταρχάς, σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο της γρήπης. Ε, το Υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει 4.200.000 δόσεις. Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από τις αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Δεκέμβρη. Θα, εμβολια... θα, εμβολιάσουμε με βάση το ΆΜΚΑ πρώτα απ' όλα τις ευπαθείς ομάδες, αυτούς που έχουν ανάγκη και πρέπει, τους υγειονομικούς μας, από τον Οκτώβριο το. μέχρι το, το. Δεκέμβριο. 4.200.000 δόσει. είναι ρεκόρ. Πήραμε 1 εκατομμύριο εμβόλια παραπάνω από πέρσι. Και πέρσι πήραμε ένα εκατομμύριο εμβόλια παραπάνω από πρόπερση. Ξεκίνησα Άρα, ξεκινάμε, λοιπόν, ξεκινάμε Οκτώβρη. Λοιπόν, ε, να μην φοβούνται, πείτε το αυτό ω γιατρό τώρα, ω γιατρό, να μην φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο τη γρήπη. Λοιπόν, ίσα ίσα. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι και χτίσαμε ένα τείχο ανοσία για τον ιό τη γρήπη και έτσι μπορέσαμε να αντέξουμε και τον κορονοϊό μαζί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, θέλω να σα θυμίσω ότι πριν από λίγε μέρε η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ούρσουλα ε, Βαντελάιεν, του ήταρε ίδια την πολύ μεγάλη επιτυχία τη Ευρώπη στη συμφωνία με την Άστρα Ζένεκα για ε, 300 εκατομμύρια συν 100, 400 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου αυτού του Cambridge μαζί με την Άστρα Ζένεκα που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Ναι. Άρα αν όλα πάνε καλά η Ελλάδα θα έχει το πρώτο κομμάτι αυτών των δόσεων στο τέλος Δεκεμβρίου και θα πάρει τέλος Δεκεμβρίου, Αυτή είναι πολύ σημαντικό. τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου σε 7, σε 7 δηματικές παραδόσεις, θα πάρει αυτό που της αναλογεί από το εμβόλιο, αυτό που έχει ήδη συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν είναι, ε, κύριε Ποφάντη, ε, μια ατέρμονη προσπάθεια η οποία δεν έχει δη... φως στο τέλος του τούνελ. Θέλω να πω στους συμπολίτες μας... Αν όλα πάνε καλά, μας, πόσες περίπου θα, ευπαθεί ξεκι... ομάδε. Θα ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε 700.000 δόσεις τον Δεκέμβρη και. Σε... 700.000 δόσεις ε, Που θα είναι μονή ή διπλή δόση, Μονός ή διπλό εμβολιασμό. Δηλαδή, δεν χρειαστεί ένα, μία δόση ή δεύτερη δόση. Θα ξεκινήσουμε από τι ευπαθείς ομάδες και θα πάμε σε όλο τον πληθυσμό μας Θέλω να επαναλάβω. 700.000 η πρώτη δόση μόνο. Μάλιστα. Και όλε οι υπόλοιποι συνολικά. Θα, θα, στο σύνολό του θα φτάσουν στο ποσό αυτό το οποίο μα αναλογεί, είναι νομίζω γύρω στα 3 εκατομμύρια δόσει. Μένει, να, μένει να, να διασαφινιστεί με τι τελευταίε δομέ του συμβολέου. Θα ρωτήσουν τώρα οι ειδικοί. Πριν Είτε, η πρώτη μ, μισόλεπτα. δόση, μισόλεπτα. πρώτη και δεύτερη, σε δύο κλίμακε. Μισό λεπτό. Γιατί εσεί κάτι ξέρετε εδώ. Μισό λεπτό. Θέλω λοιπόν να πω <συνήθως> και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι υπάρχει φω <συνήθως> στην άκρη του τούνελ. Ότι υπάρχουν <συνήθως> αυτοί οι επόμενοι μήνε. Αντέξαμε τόσο καλά μέχρι τώρα. Θα κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθειά μα. Τα βασικά θα φοράμε μάσκε σε εσωτερικού χώρου και σε εξωτερικού εξωτερικούς... χώρου όπου υπάρχει συχνοτισμό. Θα πλένουμε τα χέρια μα, θα τηρούμε τι αποστάσει ασφαλεία, θα φροντίσουμε τι ευπαθεί ομάδε και θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι μαζί ξανά την προσπάθειά μα. Δεν με απασχολούν οι κοινικοί και δεν με απασχολούν αυτοί οι οποίοι ε, μιλάνε για σενάρια συνωμοσία. Είναι λίγοι όλοι αυτοί. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι ποτέ στη χώρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι και να βελτιωθεί. Εμεί αποδείξαμε στον χώρο τη υγεία ότι μπορούμε να κάνουμε και μικρά θαύματα. Η πρωθυπουργό, η κυβέρνηση, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ, οι, οι καθαρίστριε, οι τραπεζοκόμοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν ω μία γροθιά. Άρα. Όλοι μαζί. Και έτσι θα πάει η ελληνική κοινωνία. Όλοι μαζί, λίγο υπομονή, εγκράτεια, τηρούμε ξανά τα μέτρα. Αγαπάμε και στηρίζουμε του παππού και τις γιαγιά μα σε ομάδε, και ένα δύο δύο, εδώ δύο, είμαστε δύο, να τα ξαναπούμε όταν θα χρειαστούμε.